Υποδειγματικά λειτουργήσε ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση επικίνδυνης φωτιάς σε δύσβατη δασόδη έκταση στο Πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Το αναθεωρημένο σχέδιο πυροπροστασίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη φετινή αντιπυρική περίοδο και προβλέπει άμεση ενεργοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης λειτουργήσε υποδειγματικά. Άμεσα σηκώσαμε ένα αέρια, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για να έχουν έλεγχο τη πυροσβεστική και να προλάβουν να κάνουν τι πρώτε βολέ έτσι ώστε ό,τι πυρκαγιά υπάρχει να ελεγχθεί. Πράγμα και το οποίο έγινε γιατί η απόσταση από βόλο ή από τσαγκαράδα που ήταν το πλησιέστερο όχημα ήταν αρκετά μακριά. Κάναμε μια τεράστια κινητοποίηση, 19 οχήματα, 10 αφορά τα υπόλοιπα βοηθητικά, 2 ομάδε πεζοπόρου. Εθελοντές, ενεργοί κάτοικοι της περιοχής, δυνάμεις πολιτικής προστασίας, όλοι βοήθησαν. Η αλήθεια είναι ότι ο μηχανισμός δούλεψε άριστα. Να δώσω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στο πώς λειτουργήσε όλο το επιχειρησιακό κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Ένα μεγάλο μπράβο στους πιλότους των αερίων που κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να περιορίσουν τη φωτιά σε μια αρκετά δύσβατη περιοχή. Στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε συναγερμό όταν έγινε ορατός ο καπνός στο σημείο της φωτιάς. Από την ώρα κλήσης στο κέντρο επιχειρήσεων μέχρι την πρώτη επαφή του πρώτου εναερίου δεν πέρασαν πάνω από 25 λεπτά και πάνω από 45 λεπτά να καταφτάσουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα. Σημαντική ήταν και η προσφορά των εθελοντών αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Οι οποίοι έσπευσαν και με ατομικά οχήματα με υδροφόρες, αλλά και ο Δήμος με μηχάνημα έργου και υδροφόρα. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ τόσο το ανάγκη που το γνωρίζουμε, αλλά και δυναμία πρόσβαση, δυσκολία πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί μπορούσαν να μπουν μόνο μικρά οχήματα. Και κάναμε κάποιο για να κάνουμε τις εγκαταστάσεις μας για να υπέρθει τελική κατάσβεση. Τελικά όλα πήγαν καλά. Βέβαια, να αναφέρω ότι η ψημετρική διαφορά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά μέχρι εκεί που έθεσε είναι γύρω στα 200 μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρόσβαση στα σημεία αυτά. Στο σημείο του συμβάντος έφτασε μέσα σε λίγη ώρα και το όχημα της λέσχης ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Όταν φτάσαμε στο σημείο της φωτιάς, είδαμε ότι εκτός από το δικό μας όχημα που είχε φτάσει, που είχε πυροσβεστική ικανότητα, υπήρχε μόνο ένα αγροτικό εκεί ιδιότυπο με ψεκαστικό που προσπαθούσε να βοηθήσει ο άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο να πλησιάσουμε. Κάναμε άμεσα εγκατάσταση με τις οδηγίες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δώσαμε νερό στους πυροσβέστες που ήταν εκεί για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους. Όλα δείχνουν ότι η χθεσινή φωτιά που κατέκαψε έκταση 5 περίπου στρεμμάτων ξεκίνησε όταν τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητου το οποίο κινούταν στην περιοχή. Το αυτοκίνητο αυτό στην προσπάθειά του να φτάσει μια παραλία έκανε λάθος στο δρόμο, βρέθηκε σε κάποιο κακό δρόμο, κακώς τον ακολούθησε, βρέθηκε σε ένα διέξοδο. Για κάποιο λόγο από το ζόρι να προσπαθήσει να βγει ο άνθρωπος έξω πάλι πίσω, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και ήταν η έναρξη φωτιάς η οποία ξεκίνησε από το σημείο εκείνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου είχε ατύχημα γύρω στις 11 χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στην επίμαχη έκταση. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι το όχημά του χτύπησε σε μεγάλη πέτρα και ακινητοποιήθηκε λόγω του δύσβατου της περιοχής. Ο οδηγός προσπάθησε να ξεκολλήσει το αυτοκίνητο από το σημείο, πατώντας συνεχώς γκάζι, με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί ο κινητήρας και να εκδηλωθεί φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. Ο ίδιος, για να σωθεί από τις φλόγες, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και κατέβηκε στην ακτή, όπου εντοπίστηκε από λιμενικούς, οι οποίοι εκτελούσαν περιπολία. Συνελήφθη και παραδόθηκε στις αρχές αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια.